Λοιπόν, για να ρίξουμε τώρα μία ματιά έτσι στα ψηλά γράμματα της ιστορίας. 371 π.Χ. στις Θεσπιές της Βοιωτίας γεννιέται ένα πλάσμα αλλιώτικο από τα άλλα. Το όνομά της Μνησαρέτη, αλλά στην ιστορία έμεινε με το όνομα Φρύνη και ήταν η πιο όμορφη γυναίκα της αρχαιότητας. Υπήρξε το μοντέλο του Πραξιτέλη για το διάσημο άγαλμά του Αφροδίτη της Κνίδου, καθώς και το μοντέλο του μεγαλύτερου ζωγράφου της αρχαιότητας, του Απελή, στην αναδειωμένη Αφροδίτη που κοσμούσε το Ασκληπείο στην Κο. Το γεγονός ότι η Φρύνη πόζαρε συνεχώς για έργα που είχαν θέμα την Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και του έρωτα, οφείλεται στην φήμη που την ακολουθούσε, της πιο όμορφης, λάγνας και επιθυμητής γυναίκας της αρχαιότητας. Το δέρμα της ήταν χλωμό και σχεδόν διάφανο, σαν του νεογνού του βατράχου, του Φρύνου, και από εκεί πήρε και το όνομά της. Ήταν μια εκθαμβωτική και διάσημη εταίρα, περιζήτητη στους αριστοκράτες, πλούσιους και διάσημους της εποχής, τους οποίους χρέωνε τεράστια ποσά για να περάσει μια νύχτα μαζί τους. Έτσι, η Φρύνη απέκτησε μια τεράστια προσωπική περιουσία. Μια νύχτα μαζί της κόστιζε μια μνά, περίπου δηλαδή μισό κιλό καθαρό χρυσάφι. Όταν ο Μεγαλέξανδρος κατέστρεψε τη Θήβα, η Φρύνη πρότεινε στους Θηβαίους να ξαναχτίσει τα τείχη της πόλης με δικά της έξοδα, με μόνη προϋπόθεση να μπει η επιγραφή «Αλέξανδρος μεν ανέσκαψε, Φρύνη δε ετέρα ανέστησε». Όμως οι Θηβαίοι αρνήθηκαν την πρότασή της, φοβούμενοι πιθανά αντίπεινα του Αλεξάνδρου. Αργότερα, όταν οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Γερουσίας, κατηγορουμένη ότι φανέρωσε σε εραστές της μυστικά από τα Ελευσίνια μυστήρια, η Φρύνη πήρε για υπερασπιστή τον ρήτορα Υπερίδη, ο οποίος, όταν κατάλαβε ότι η Φρύνη θα καταδικαζόταν, έκανε το εξής εκπληκτικό. Της τράβηξε τον χιτώνα μέσα στο δικαστήριο και έμεινε ολόγυμνη. Εκεί χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι τέτοια ομορφιά φανερώνει εύνοια των θεών. Και μαντέψτε την αθώωσαν. Ακριβώς. Από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, το 1861 ο Γάλλος ζωγράφος Ζαν Λεόν Ζερόμ έφτιαξε τον πίνακά του «Η Φρύνη μπροστά στον Άριο Πάγο», στα γαλλικά «Φρύνη de Val Areopagí», αν το λέω σωστά, τον οποίο είδα χθες, μου τράβηξε το ενδιαφέρον, έψαξα την ιστορία και έτσι την είπα σε εσάς. «Η Φρύνη μπροστά στον Άριο Πάγο», λοιπόν, αν θέλετε να δείτε τον πίνακα, ο οποίος περικλεί την ιστορία που μόλις σας είπα.